Thank you.
Oh!
των Χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Διονυσίου, συλλητανευόντων αυτοαγίων αρχιερέων, Αθηναγόρου Γεωργίου Αγαθαγγέλου και Χρυσοστόμου του και Ποιμενάρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξήραν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των κούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων επί πόλη το αυτή, και των συμμετεχόντων εις την Ιερά Λιτανία τα αυτή. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ της άνωθεν ειδικής και πνευματικής ενισχύσεως των πυροκλήκτων αδελφών ημών, σωτηρίας των αγνοωμένων και παρηγορίας των θυνούτων, δια τας απολίας ανθρωπίνων ζών, εντός του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος αυτών, και αποσώπηση παντός περαιτέρω κινδύνου και παντός κακού. Δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών των δούλων του Θεού και αδελφών ημών, των προσφάτως μαρτυρικός υπό του πυρός αναλωθέντων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάντη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον και φυγήν της γέννης του πυρός του αιωνίου. Thank you.
επιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάγουσον ημών ο Θεός, ο κρυμών η ελπής πάντων των περάτων της γης, και τον ενθαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλαι ο όσιλος γεννή δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδιαη και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Βαριά η ατμόσφαιρα, σεβασμιότατοι Άγιοι αδελφοί, αγαπητοί πατέρες και ευλογημένοι μου χριστιανοί, συνεφιασμένος ο ουρανός, κύριοι υπουργοί πρώην και νυν, κύριε πρώην βουλευτά, και μεγάλη ευεργέτα της Ιεράς μας Μητροπόλεως, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ενδοξότατοι εκπρόσωποι του στρατού, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του λιμενικού, και λοιποί εκπρόσωποι των αρχών, συνεφιασμένος ο ουρανός μοιάζει με την καρδιά μας, την πονεμένη και θλιβωμένη ένεκα των συμβεβικότων αυτές τις ημέρες στην πολύπαθη πατρίδα μας, γεγονότων που έκαμαν και τις πέτρες να ραγίσουν και όλο τον κόσμο να στραφεί και να ρίψει προς εμάς βλέμμα συμπαθίας. Όμως, μέσα σε αυτή τη ζωφερή ατμόσφαιρα νίκησε και πάλι η αγάπη. Η αγάπη η ζωοποιός, αυτή που έκανε πολλούς ενστόλους αλλά και ιδιώτες να ρισκάρουν τη ζωή τους για να σώσουν άλλους και άλλους να προστρέξουν και να προσφέρουν ό,τι είναι απαραίτητο για τους χυμαζομένους συνανθρώπους και αδελφούς μας. Και εμείς συντονισμένοι σε αυτό το κλίμα και ακολουθώντας πιστά και την σύσταση και προτροπή του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, κυρίου Ιερονήμου και της Ιεράς Συνόδου, εξεδώσαμε εγκύκλιο την οποία θα αναγνώσουν οι ιερείς την Κυριακή σε όλες τις εκκλησίες και δια της οποίας καλούμε όλους σε προσευχή αλλά και σε μετάνοια και κυρίως να εκδηλώσουμε τα φιλάνθρωπα αισθήματά μας, προσφέροντας στην Ιερά Μητρόπολη και ιδιαίτερα εκεί όπου στεγάζεται το κοινωνικό μας ιατρείο,
στο κτίριο που μας έχει παραχωρήσει η οικογένεια Πνευματικού, στη Μεσαπίων αριθμός 10, θα έχετε όλη την δυνατότητα να προσφέρετε ιατρικά και είδη νοσηλείας, αλλά και νερό και άλλα είδη διατροφής, τα οποία μπορεί να συντηρηθούν και εκτός ψυγείου. Μέσα σε αυτό το κλίμα γιορτάζομαι και την Αγία Παρασκευή και την πανηγυρίζομαι, διότι και εκείνη ένεκα της αγάπης προς τον Χριστό υπέμεινε φοβερά μαρτύρια, ένα εκ των οποίων ήταν να τις φορέσουν πυρακτωμένη περικεφαλαία και να την βάλουν μέσα σε ένα καζάνι που κόκλαζε η πίσα. Και λιτανεύουμε την Αγία, γιατί θέλουμε να διαδηλώσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Θεό και στους Αγίους, διότι πού αλλού θα καταφύγουμε για να στηρίξουμε την αποσταμένη ελπίδα μας, πού αλλού θα προστρέξουμε για να παρακαλέσουμε για την ίαση των νοσούντων και των νοσηλευωμένων αδελφών, πού αλλού θα καταθέσουμε, όπως ήδη το πράξαμε, την ταπεινή μας ηγεσία για την ανάπαυση των ψυχών τόσων ανθρώπων που αντιμετώπισαν ένα τέτοιο φρικτό θάνατο. Ποιον θα παρακαλέσουμε να τους αναπαύσει στην αιώνια ζωή, εν τόπο χλωερό και εν τόπο αναψύξεως, όσους υπέφεραν μέσα στο πύρ. Άλλωστε η λιτανία είναι προσευχή και γίνεται και στη χαρά και στη λύπη, γιατί η Εκκλησία ξέρει να δοξάζει το Θεό εν παντή καιρό και τόπο, να παραδίδεται στα χέρια Του με εμπιστοσύνη και να μην επιχειρεί να γίνεται σύμβουλος Του ή ερμηνευτής του θελήματός Του. Σε αυτή τη λιτανία που προπορεύονται νέοι άνθρωποι και άλλοι ένστολοι, ο χορός των Πατέρων και των Αγίων Ιεροψαλτών, οι οποίοι έψαλαν και απόψε περίφημα, φιλοξενούμενοι των Ιεροψαλτών του Ιερού Ναού της Πολιούχου μας, σε αυτή τη λιτανία προεξάρχουν και μας λαμπρύνουν οι Άγιοι Αρχιερείς με τις τίμιες συνοδείες τους, οι οποίοι και ανταποκρίθηκαν στην ταπεινή μας πρόσκληση και ήλθαν για να τιμήσουμε όλοι μαζί την προστάτηδα της Χαλκίδος, την Αγία Όσιο Παρθενομάρτυρα Παρασκευή. Και πιστεύοντας ότι διερμηνεύω και τα δικά σας τα αισθήματα και δεν εκφράζω μόνο τη δική μου την ψυχή, θέλω να καταθέσω την ευγνωμοσύνη μου στον προεξάρχοντα της λιτανευτικής αυτής πορείας,
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου, κύριο Διονύσιο, ο οποίος επί πολλά έτη, επί τριακονταετίαν όλην, εγεώργησε και καλλιέργησε υπό τις οδηγίες του αημνήστου προκατόχου μου Μητροπολίτου Χρυσοστόμου του Πρώτου, το Γεώργιον της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κύριο Αθηναγόρα, στον οποίον θέλω και ιδιαιτέρως να εκφράσω εγκαρδιότατες ευχές δια την προλαβούσα ονοματική του εορτή και να του ευχηθώ να συνεχίζει να ποιμένει με σοφία και σύνεση και με σεμνότητα αλλά και δημιουργικό πνεύμα την ολκάδα στην οποία τον έταξε αρχηγό ο Κύριος μας και Μέγας Αρχιερέας Ιησούς Χριστός. Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου, κύριο Γεώργιο, ο οποίος έλκει την καταγωγή από την Καστέλα. Είναι γνωστός στη Χαλκίδα γιατί υπηρέτησε εδώ ως δάσκαλος και γιατί στη γειτονική Μητρόπολη επί των ημερών της αρχιερατείας του σημερινού αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονύμου ως Μητροπολίτου Θιβών και Λεβαδίας υπηρέτησε ως κληρικός στην ενορία του Σχηματαρίου. Και τέλος, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Φαναρίου, κύριο Αγαθάγγελο, τον εκ Χαλκίδος καταγόμενο και υπηρετούντα την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον πιο νευραλγικό οργανισμό, ως Γενικός Διευθυντής αυτής. Του οφείλουμε ευγνωμοσύνη, διότι μας εχάρισε στην Ιερά Μητρόπολη και ιερό απότμημα των λειψάνων της Αγίας Παρασκευής μέσα σε μία ωραιότατη ασημένια λειψανοθήκη την οποία προσέφερε ένεκα της ευσεβίας του προς την Αγία και υπέραν απαύσεως των ευσεβών του γονέων. Σεβασμιότατοι, σας ευχαριστούμε και σας παρακαλούμε να εύχεστε υπέρ της διαφυλάξεως αλλά και της προκοπής του Ιερού Κλήρου, των Αρχών και του Ευσεβούς Λαού αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως, με την οποία όλοι σας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέεστε. Και παρακαλώ τον Θεοφιλέστατο Άγιο Φαναρίου, κύριο Αγαθάγγελο, να λάβει το λόγο και να μας οικοδομήσει από το περίσσευμα της καλής του καρδίας και των γνώσεών του. Σεβασμιότατη Άγιε Αρχιερείς, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργοί, κύριοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί,
Ήδη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βόρειων Σποράδων, κύριος Χρυσόστομος, έδωσε το στίγμα της απόψινής βραδιάς των αισθημάτων και των αισθημάτων μας. Και ίσως να σκεφτεί κανείς ότι το δέον και το πρέπον θα ήταν μετά τη λιτάνευση της Αγίας Εικόνος και το στίγμα που έδωσε ο Σεβασμιότατος, το τόσο λιτό, ουσιαστικό και περιεκτικό, να ακολουθήσει η σιωπή. Ως νεότερους και για λόγους αγάπης και σεβασμού προς το σεπτό πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου, κάνω υπακοή για να απευθύνω διευχών στην αγάπη σας κάποιες ταπεινές σκέψεις με αφορμή τη σημερινή εορτή και σύναξη της Αγίας Παρασκευής, σκέψεις ταπεινές χωρίς καμία διάθεση πρωτοτυπίας ή σοφίας, αλλά ως εξομολόγηση καρδίας αδελφού προς αδελφούς και ως υπόμνηση όλων όσους εσείς γνωρίζετε καλά μέσα στην Εκκλησία. Θα ήθελα από καρδίας να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο, ο οποίος μου έδωσε το δικαίωμα αυτό, την χάρη και τη χαρά και την ευλογία να απευθυνθώ στους δικούς του ανθρώπους, στο λαό του και στο ποιμνιό του. Να τον ευχαριστήσω εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων για την ευγενή, τιμητική πρόσκλησή του και να το πω ακριβώς όπως είπε και εκείνος, η πρόσκληση αυτή απόψε για μας έχει ένα διπλό ότι αφενός μεν μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε στην εορτή της Αγίας, αλλά και απ' την άλλη να εξάγει εμάς σε αναψυχή και να ελαφραίνει αυτό το βάρος. Ξεκινήσαμε λοιπόν απόψε την σημερινή εορτή λέγοντας ένα προσευχητικό λόγο για όλους τους ανθρώπους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο και προσευχόμενοι επίσης και ευχόμενοι για τους περιλυπόμενους, τους ανθρώπους εκείνους που θρηνούν την απώλεια των οικείων προσώπων, των αδελφών και των φίλων και την απώλεια των υπαρχών. Θυμάμαι λοιπόν, αδελφοί μου, απόψε, καλή μου χριστιανή, την Αγία Παρασκευή. Θυμάμαι την μάρτυρα εκείνη η οποία εβάπτισε και ελεύκανε τη στολή του βαπτίσματός της στο μαρτύριο του αρνίου του εσφαγμένου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θυμάμαι τον άνθρωπο εκείνον που έζησε το μυστήριο της υιοθεσίας του Θεού, δηλαδή το γεγονός να είναι και να ενεργεί ως παιδί του Θεού. Θυμάμαι εκείνην η οποία στο υψηλότερο σημείο του πάθους της εβίωσε την ανεξάντλητη χαρά του Πάσχα. Γιατί όμως θυμάμαι την Αγία Παρασκευή και τους Αγίους της Εκκλησίας? Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κρατήσετε στην μνήμη της καρδίας σας τρεις λόγους για τους οποίους θυμάμαι τους Αγίους της Εκκλησίας. Πρώτος λόγος για τους οποίους θυμάμαι την Αγία Παρασκευή, τους Αγίους της Εκκλησίας, είναι για να θυμηθούμε και πάλι εμείς οι άνθρωποι ότι στον Άγιο Θεό στην αγάπη τη ζωή και την ύπαρξή μας. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, είτε κινούμαστε, είτε είμαστε, είτε υπάρχουμε, είτε ζούμε, είναι ακριβώς γιατί υπάρχει η χάρη του Θεού. Ζούμε σε έναν κόσμο περίεργο, με πολλές δυσκολίες. Ένα κόσμο ο οποίος υποτάσσει τον άνθρωπο σε οικονομικούς ανταγωνισμούς και τεχνολογικές καινοτομίες. Ένα κόσμο ο οποίος δείχνει να είναι ανάπηρος προς την αλήθεια. Ζούμε σε ένα κόσμο που ίσως να φαίνεται ότι οι εξουσίες του κόσμου τούτου ή παραποιούν ή διαστρεβλώνουν ή αγνοούν την αλήθεια ή υποτιμούν και αλλοιώνουν το μήνυμα και την αξία του Ευαγγελίου. Η Αγία Παρασκευή απόψε μας υπενθυμίζει ότι το πιο όμορφο δημιούργημα του Θεού στον κόσμο είναι ο άνθρωπος. Διότι είναι εκείνος ο οποίος επλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωσή του και έχει πρικιστεί με το δώρο να γίνει κατά χάριν Θεός, δηλαδή να θεωθεί. Ακριβώς αυτό μας υπενθυμίζει σε καιρούς δύσκολους και χαλεπούς.
και είναι άλλωστε σαφής και διαχρονικός και αιώνιος ο λόγος του Κυρίου, ότι ούτε και πάρτο μόνος είσαι το άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με το ψωμί και τα υλικά αγαθά, αλλά με κάθε λόγο που εκπορεύεται από το στόμα του Θεού. Δεύτερος λόγος για την οποία εντιμάμε την Αγία Παρασκευή είναι για να διαψεύσουμε το κήρυγμα του διαβόλου ότι όλοι οι άνθρωποι κάθατες έχουν διαφθαρεί και έχουν πάει με το μέρος του. Είναι αλήθεια, αδελφοί μου, και το ζούμε στην καθημερινή μας πραγματικότητα, ότι ζούμε σε μια εποχή οικειώσεως του κακού. Οικειώσεως του κακού που παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Και όλοι αναρωτιόμαστε στην καθημερινότητά μας τι θα συμβεί, πού θα οδηγήσουν κάποιες καταστάσεις ή σε ποιο κόσμο θα ζήσουν τα παιδιά μας. Η Αγία Παρασκευή απόψε υπενθυμίζει σε όλους μας τι, ότι είναι η εικόνα του Αγίου Ανθρώπου. Η Αγία Παρασκευή είναι η εικόνα του Αγίου και του Ανθρώπου. Και αν δείτε, στην εικόνα της κρατάει στα χέρια της έναν σταυρό. Και αυτός ο σταυρός που κρατάει η Αγία Παρασκευή και τον οποίον ασπαστήκαμε όλοι κατά την ημέρα του βαπτίσματός μας, δεν είναι απλώς ένδοξος σταυρός. Είναι ζωντανός και ζωοποιός σταυρός, ο οποίος οδήγησε την Αγία στο να αντέξει το μαρτυριό της, αλλά και να δώσει τη μαρτυρία της συνειδήσεώς της. Άλλωστε, σε μια εποχή όπως σας προανέφερα οικειώσεως του κακού, εμείς οι ορθόδοξοι άνθρωποι ως χριστιανοί δεν πάβουμε ποτέ να ελπίζουμε σε μια εποχή πνευματικής αναγεννήσεως, διότι ο Θεός δεν αφήνει αμάρτυρο καμία εποχή. Και τρίτος λόγος για τον οποίο τιμούμε την Αγία Παρασκευή είναι γιατί, αδελφοί μου, οι Άγιοι στέκονται πάντα δίπλα μας. Είναι πάντοτε κοντά μας, χωρίς να μας εγκαταλείπουν και χωρίς να προδίδουν την εμπιστοσύνη μας σε εκείνους. Η Αγία Παρασκευή είναι η ηκέτιδα της κλήσεως και της παρακλήσεώς μας. Και αν θέλετε απόψε, την τιμάμε ιδιαίτερα γιατί. Την τιμάμε ιδιαίτερα γιατί μας αποκαλύπτει τη δύναμη του ονόματός της. Ενός ονόματος που καμιά φορά και εμείς οι εκκλησιαστικοί το ξεχνάμε, που καμιά φορά και εμείς οι χριστιανοί το προσπερνάμε λόγω άγνοιας ή από δισταγμούς ή με οποδιψυχία. Και το όνομα της δυνάμεως της Αγίας Παρασκευής είναι Χριστιανός. Χριστιανός εξαίρετον το όνομά μου, το «Δε επιτεθέν υπογονέων Παρασκευή». Το να είσαι χριστιανός, μας λέει η Αγία Παρασκευή, δεν είναι ηθικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων ανθρώπων, διότι στη ζωή του Θεού δεν υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αυτά είναι κατηγορίες οι οποίες εντάσσονται στον κτιστό κόσμο. Η πίστη δεν είναι απλώς ένα ψυχολογικό ή ένα συναισθηματικό ή καμιά φορά δυστυχώς ένα διπλωματικό γεγονός. Η πίστη στο Θεό είναι δωρεά, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, είναι η σχέση με τον Θεό και όχι η καλλιέργεια ενός νοήματος για τον Θεό. Το να είσαι χριστιανός σημαίνει φως, σημαίνει χάρισμα, είναι ευλογία, είναι ευθύνη. Φυλάξατε λοιπόν, αδελφοί μου, την απόψινή βραδιά στην καρδιά σας. Η απόψινή βραδιά είναι η ζωντανή πραγματικότητα του ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Και αν ο Θεός είναι μαζί μας, κανένας δεν είναι εναντίον μας. Γι' αυτό ποτέ μη φοβάστε. Τίποτε και κανέναν μη φοβάστε. Να εύχεστε, σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, με ταπείνωση, απλότητα και ελπίδα τη μορφή της Αγίας Παρασκευής και να λάβουμε χάρη από την χάρη της, φως από το φως του προσώπου της, χαρά από τη χαρά της, ειρήνη από την καρδιά της,
δύναμη από τη δύναμη της ψυχής της, υπόδειγμα και παράδειγμα από τη μαρτυρία της συνειδήσεώς της, ίαση ψυχής και σώματος από τις πρεσβείες και την παράκλησή της. Αμήν.